το πρώτο ημίχρονο ήταν καλό για μας, παίξαμε πολύ καλά. Δεν αφήσαμε περιθώρια τον Ατρόμητο να δημιουργήσει καταστάσεις. Δικαίως προηγηθήκαμε. Στο δεύτερο δεν ήμασταν καλοί. Είχαμε περισσότερο κάποια ξεσπάσματα με κανένα δύο ευκαιρίες. Βάλαμε ένα πολύ όμορφο γκολ. Και θεωρώ γενικά ήμασταν καλύτεροι και άξιζε πέρα με την νίκη. Δημήτρη, θεωρείς ότι η εμφάνιση του ΠΑΟΚ και στο πρώτο ημίχρονο αλλά και η σοβαρότητα που είχε και στο δεύτερο είναι ένα μήνυμα και εν ώψη των αγώνων του αγώνα με τον Ολυμπιακό το δεύτερο? Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουμε να στείλουμε κάποιο μήνυμα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βελτιωνόμαστε. Είναι δεδομένο ότι έχουμε δυνατότητες σαν ομάδα. Από εκεί και πέρα πρέπει να έχουμε μια σταθερότητα στο καλό παιχνίδι που παρουσιάσαμε σήμερα. Αυτό ελπίζουμε να το κάνουμε γιατί έρχονται πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Έρχεται ο επαναληπτικός του κυπέλου. Νωρίτερα είναι το μάτς της Λιβαδιάς που είναι και αυτό πολύ σημαντικό για να διατηρήσουμε την απόσταση και ίσως να την αυξήσουμε για τα play-off. Θα δούμε στη συνέχεια. Πάντως το τούμπα δείχνει ένα πρόσωπο πολύ δυνατό. Κυνηγάει για ένα ρεκόρ. Και από τα αποτελέσματα θεωρώ ότι ήταν, αν δεν κάνω λάθος, σπάσαμε ένα ρεκόρ που σε όλη την ιστορία του ΠΑΟΚ. Το ζητούμενο είναι να το συνεχίσουμε αυτό εδώ. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα είναι χαρακτηριστικό και μένει για την ομάδα και για όλα τα παιδιά και το προπονητικό team. Από εκεί και πέρα δεν είναι κάτι ουσιαστικό σε αυτά που έρχονται στην πορεία, όπως το κύπελλο και τα play-off. Okay. Ναι. Ναι, το πληροφορήθηκα πριν. Είναι, όπως είπες και εσύ, ένα στατιστικό. Είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό για μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξεπέρασα στα γκολ έναν πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Έχει την εκτίμηση τη δική μου, σίγουρα, είναι δεδομένο, και όλου του κόσμου του ΠΑΟΚ για αυτά που προσέφερε στην ομάδα. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε και σαν ομάδα και εγώ σαν Δημήτρης. Δεν θα πρέπει να δυναμητήσουμε την ατμόσφαιρα με βαρύδουπες δηλώσεις. Θεωρώ καταρχήν ότι υπάρχει το μάτς της Λιβαδιάς σε προτεραιότητα και από εκεί και πέρα είναι φυσιολογικό πως θέλουμε να πάμε στον τελικό, θέλουμε να πάρουμε ένα τίτλο. Λείπει από την ομάδα πάρα πολλά χρόνια, από τον κόσμο, και εμείς οι ποδοσφαιριστές το θέλουμε πάρα πολύ, αλλά δηλώσεις οι οποίες δεν κάνουν καλό και σε εμάς τους ποδοσφαιριστές και στον κόσμο, καλό είναι να μην γίνονται. Ποδόσφαιρο είναι, πρέπει να το ευχαριστηθούμε και μακάρι να πάμε εμείς στο τελικό. Το θέλουμε πάρα πολύ, είναι δεδομένο. Όλοι όσοι περιβάλλουν αυτή την ομάδα, είτε είναι ποδοσφαιριστές, είτε είναι διοίκηση, είτε είναι κόσμος. Ας ελπίσουμε ότι όταν έρθει εκείνη η στιγμή θα πάμε εμείς στον τελικό και όχι ο Ολυμπιακός, και μακάρι να το κατακτήσουμε και το κύπελλο. Δημήτρη, το ρεκόρ το έκανες με ένα γκολ που είναι από αυτά που λέμε γκολ σε επικίνδυνο χαρακτηριστικό. Και ήρθε από μία πάσα του Νάτχο. Θέλω να μας μιλήσεις και για τον Νάτχο που είναι και MVP σήμερα με 10 στο παιχνίδι. Ναι. Εάν θεωρείς ότι είναι ένας παίκτης που αξιοποιεί καλύτερα χαρακτηριστικά δικά σας την επίθεση. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος καταρχήν έχει ποιότητα, έχει την καθαρή πάσα, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει βοηθήσει την ομάδα και ελπίζω να συνεχίσει να το κάνει. Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας, ο καθένας ξεχωριστά, να δίνει το κάτι ξεχωριστό, κάτι για την ομάδα, θετικό, και να έρχονται τα αποτελέσματα με νίκες για εμάς, για την ομάδα.